Δεν χρειάζεται κάποιος να ούτε τις 19 σελίδες της γνωμοδότησης του κ. Ντογιάκου να διαβάσει, ούτε και τη συγκεκριμένη αντιπαράθεση να παρατηρήσει για να καταλάβει ότι μιλάμε για μια δυσόδη υπόθεση, για ένα σκοτεινό θεσμικό πλαίσιο, το οποίο ενισχύθηκε και με τον πρόσφατο νόμο της Νέας Δημοκρατίας για την ΕΕΠ και τις παρακολουθήσεις, αλλά που έχει και ουρές και στα προηγούμενα χρόνια. Και είναι γνωστές οι καταγγελίες ενός ολόκληρου πολιτικού κόμματος που παρακολουθούν το, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, από το 2016 με πάρα πολλά κρούσματα και που είδαμε, έχουμε και την πικρή εμπειρία, μπορούμε να πούμε, δυστυχώς, να βλέπουμε ότι και αυτοί οι ανεξάρτητες αρχές για να ελέγχουν ένα ακριβώς τέτοιο αντιδραστικό, σκοτεινό θεσμικό πλαίσιο, μάλλον είναι ο Φέρετζες, ή ας το πούμε καλύτερα, το φίλος Σικής, για να υπάρχει αυτό. Γιατί και από την ΑΔΑΕ, εμείς έχουμε πικρή εμπειρία όλα τα προηγούμενα χρόνια, για να μην μιλήσουμε για τα πολλά εισαγωγικά που πρέπει να μπουν στο θέμα της ανεξάρτητης δικαιοσύνης, που ακούγεται και από, από τους δύο προηγούμενους ομιλητές, όταν ακόμα και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ορίζεται, όπως και όλη η ηγεσία των ανώτατων δικαστηρίων, από την εκάστοτε κυβέρνηση. Και επειδή σηκώνεται πολύ η αντιπαράθεση και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, που σωστά με βάση τα καταγγελθέντα και όσα έχουν δει το φως τη δημοσιότητα, χρειάζονται απαντήσεις για όλα αυτά που γίνονται, αν και το θα πέσει φως, το βλέπουμε πολύ τακτικά και δυστυχώς απογοητευόμαστε όλοι από αυτό και ιδιαίτερα ο ελληνικός λαός. Να θυμίσουμε ότι στην πρόσφατη συνταγματική αναθεώρηση το κόμμα μας έφερε πρόταση να αλλάξει το άρθρο το οποίο διατηρείται ακόμα και σήμερα, να ορίζεται η ηγεσία των ανώτατων δικαστηρίων από την εκάστοτε κυβέρνηση. Και γι' αυτό όλοι τους, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, δεν έβγαλαν άχνα. Γιατί μάλλον φαίνεται ότι κατά το δακούν, και όπου το καθένας μπορεί να το αξιοποιεί καλύτερα, θέλουν να μπλέκονται σε τέτοια παιχνίδια. Σήμερα λουζόμαστε τον Ντογιάκο και τον κάθε Ντογιάκο. Αύριο μπορεί να είναι μια αντίστοιχη περίπτωση, παλιότερα άλλες. Επειδή θεωρώ περίπου δεδομένο ποια είναι η γνώμη σας, θέλω να σας πάω σε κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε, το οποίο νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ κοντά σε αυτά τα οποία εσείς συζητάτε στο ΚΚΕ πολύ συνεχώς. Χθες ο κύριος Χατζηδάκης ανακοίνωσε και είπε, εν πάση περιπτώσει, ποια θα είναι η εξέλιξη του κατώτατου μισθού και πώς θα έρθει από Μάρτιο. Εσείς πώς τις είδατε αυτές τις ανακοινώσεις, μιλώντας εδώ στο Action 24. Να κάνω ένα πολύ γρήγορο σχόλιο για το προηγούμενο θέμα. Πολύ σύντομα, ότι επειδή και ο ίδιος και όλη του οικογένεια έχει συνδεθεί με τις πιο σκοτεινές σελίδες ιστορίας του τόπου μας, που για χιλιάδες αγωνιστές και για πολλούς χιλιάδες κομμουνιστές και μέλη του ΚΚΕ σήμαινε παρανομία, εξορίες, φυλακίσεις και εκτελέσεις, το μόνο που το αρμόζει σήμερα είναι περιφρόνηση. Περιφρόνηση, γιατί αυτό ακουμπάει και δείχνει το λαϊκό αίσθημα που υπάρχει και σήμερα και στους παλιότερους και στους νεότερους. Μιλάμε για ένα τώρα νεκρό όμως, έτσι. Αυτό δεν ταιριάζει πάρα πολύ για το θέμα που είπατε, για να τιμηθεί ως αρχηγός κράτους και λοιπά και την κρατική. Υπάρχει μια συζήτηση. Υπάρχει το ανθρώπινο κομμάτι, αυτό λέμε απλά. Δεν μιλάμε για το ανθρώπινο κομμάτι, για έναν άνθρωπο που έχει φύγει. Μιλάμε για το πολιτικό σχόλιο που ζητήσατε και το ιστορικό σε σχέση με τα γεγονότα και το τι θα κάνει το ελληνικό κράτος και τι πρέπει να κάνει ο λαός ως τελετές και αυτά που... Για το άλλο ζήτημα, κοιτάξτε, είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, σε μια βαρύ χειμωνιά για τους λαούς, την ώρα που μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι κερδίζουν και η αγωνία όλων είναι να αυξηθούν πραγματικά οι μισθοί, οι συντάξεις, να καταργηθούν και να χτυπηθεί η πολιτική που φέρνει αυτή την ακρίβεια που τους μειώνει με τον πληθωρισμό κλπ. Το πρόβλημα σε όλα αυτά τα οποία δήλωσε ο κύριος Χατζηδάκης χθες και σε όλη τη λογική των νόμων που έχουν ψηφιστεί είναι το εξής. Ότι καθορίζεται πάντα και τα τελευταία χρόνια με τον νόμο το λεγόμενο Βρούτσι Αχτσιόγλου, με βάση το πώς συνδέθηκαν όλες τις τελευταίες κυβερνήσεις σε αυτό, με απόφαση κυβερνητική. Και όχι για την διεκδίκηση, τη συλλογική διαπραγμάτευση των εργαζομένων να παλεύουν αυτά που έχουν ανάγκη. Αυτό πάντα θα είναι, έτσι λέει ο ίδιος ο νόμος, στο στενό κορσέ των αντοχών της οικονομίας. Αντοχές της οικονομίας λοιπόν, και αυτή την πολιτική υλοποίηση και η σημερινή κυβέρνηση και οι προηγούμενες, είναι να κερδίζουν όσο είναι δυνατόν περισσότερο οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι και να πληρώνει ο ελληνικός λαός. Άρα δεν είμαστε καθόλου αισιόδοξοι για τα ζητήματα της αύξησης και κυρίως το πώς θα αποτυπωθεί αυτό στην καθημερινότητα, στις μεγάλες δυσκολίες των πολιτών και στις δυσκολίες που περνάει με την ενεργειακή φτώχεια, ακρίβεια κτλ.